Ήταν μια εκδήλωση που θα πραγματοποιούνταν διαζώσεις. Οι συνθήκες δεν μας το επιτρέπουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε τον αγώνα μας ακόμη πιο δυνατά, χωρίς να κάνουμε βήμα πίσω, όπως όλοι εμείς που συσπηρωνόμαστε στα ταξικά σωματεία το αποδείξαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα που διανύουμε τώρα με την πανδημία. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα βίντεο που κυκλοφόρησε το ΠΑΜΕ. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από την Ιταλία. Μία χώρα που στο πρώτο κύμα της πανδημίας δοκιμάστηκε ιδιαίτερα. Και ξεκινώ με αυτό το παράδειγμα για να τονιστεί εξ αρχής πως όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά παγκοσμίως τα εργασιακά δικαιώματα, η συνδικαλιστική δράση, η οργάνωση και τα δικαιώματα των εργαζομένων βρίσκονται στο στόχαστρο κυβερνήσεων και εργοδοσίας. Και βρίσκονται στο στόχαστρο γιατί είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος να αντιμετωπίσουν τη νέα οικονομική κρίση που διαφαινόταν πως θα ξεσπάσει και την οποία επέτεινε η πανδημία. Οι καπιταλιστές θέλουν για ακόμη μια φορά να βάλουν τους εργάτες να πληρώσουν την οικονομική κρίση, την κρίση που ήδη οι καπιταλιστές δημιούργησαν με το κυνήγι του κέρδους. Και στη χώρα μας χιλιάδες είναι οι απολύσεις, ειδικότερα στα ξενοδοχεία και τις επιστημικές αλυσίδες, ενώ χιλιάδες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα βρίσκονται στο άθλιος καθεστώς της περιτροπής εργασίας με λίγα μεροκάματα το μήνα. Λοιπόν, συνάδελφοι, καθημερινά τα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό αυξάνονται στους χώρους εργασίας, όπως η δική μας, τα εμπορικά καταστήματα, οι αποθήκες, το σούπερ μάρκετ, τα ξενοδοχεία και τα εργοστάσια παρασκευής τροφίμων. Γίνονται χώροι διασποράς πανδημίας. Δουλεύουμε στιβαγμένο ένας πάνω στον άλλον, με την εντικοποίηση να τσακίζει κόκαλα, να κάνουμε διάλειμμα σε χώρους εντελώς ακατάλληλους και οι εργοδότες, παρά τα τεράστια κέρδη τους, να μην παίρνουν κανένα ουσιαστικό μέτρο για την προστασία της υγείας, τόσο της ίδιας, όσο τη δικιά μας, όσο και του δικό μας ανθρώπων. Καλούμε κάθε συνάδελφο να σκεφτεί και να προβληματιστεί. Παρά τα εκατομμύρια των κερδών του σούπερ μάρκετ, τα μέτρα περιορίζονται στη χρήση μάσκας, αντισηπτικού και πλέξιγκλας στα ταμεία. Την ίδια στιγμή και παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η καθημερινότητα για εμάς τους εργαζόμενους που μεταφερόμαστε στην εργασία με αυτά είναι τραγική. Χιλιάδες εργαζόμενοι στηβάζονται στα λεωφορεία με κίνδυνο τη μόλυνσή τους και την υπερμετάδοση του ιού. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση και τα καλοπληρωμένα παπαγαλάκια της συνεχίζουν να μας κουνάνε προκλητικά το δάχτυλο και να μιλούν για ατομική ευθύνη. Η πρόκληση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν κανείς συγκρίνει τα στοιχεία που έδωσε πρόσφατα ο Υπουργός Εργασίας, σύμφωνα με τα οποία στον τομέα των συνθήκων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, το διάστημα από 1 Απρώτου του 2020 έως 31 Οκτώβρου του 2020 έγιναν 10.000 έλεγχοι του ΣΕΠΕ, δηλαδή 57 έλεγχοι ανεργάσιμη ημέρα σε όλη τη χώρα, όταν το 2017 με βάση την έκθεση προπραγμένων του ΣΕΠΕ είχαν γίνει 82 έλεγχοι ανεργάσιμη ημέρα. Δηλαδή σε συνθήκες πανδημίας καταγράφεται μείωση 30% ανεργάσιμη ημέρα. Όμως, κατά την κυβέρνηση, η διασπορά του ιού οφείλεται στις πλατείες και στην απραξία των νέων ανθρώπων, στις συγκεντρώσεις και τις διαδηλώσεις ενάντια στην πολιτική τους που τσακίζει τη ζωή και τα δικαιώματά μας. Τα συνδικάτα όλο αυτό το διάστημα ανέδειξαν μια σειρά από αιτήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ιδιαίτερα στην πόλη μας, που το πρόβλημα του ΟΑΣΤ είναι χρόνιο και ταλανίζει τους εργαζόμενους. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε τα αιτήματα των συνδικάτων που με διαμαρτυρίες τόσο στα κεντρικά του ΟΑΣΤ όσο και σε διάφορες άλλες μορφές ανέδειξαν, όπως το να αυξηθούν τα δρομολόγια της ώρας αιχμής, να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη δικαιώματα, να επισκευαστεί και να ανανεωθεί ο στόλος του ΟΑΣΤ με αγορά οχημάτων για να καλυφθούν οι ανάγκες, με ταυτόχρονα μείωση της τιμής του εισιτηρίου κατά 50%. Να επιταχθεί ο στόλος των ΚΤΕΛ και άλλων ιδιωτικών μέσων για την ικανοποίηση εκτάκτων αναγκών στη μεταφορά. Πρόκειται για αιτήματα που η υλοποίησή τους θα συνέβαλε στη μείωση της διασποράς του ιού, σκοντάφτει όμως την πολιτική της κυβέρνησης που μετράει τα πάντα με τη λογική κόστους-οφέλους. Εκεί που σκοντάφτουν και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων και της τωρινής βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού.
με φιέστες, επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και ψέματα δεν θωρακίζεται η υγεία του λαού. Το αφήγημα της κυβέρνησης για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας καταραίει σε χάρτινος πύργος. Οι θυσίες του λαού στο καθολικό lockdown για να κερδιθεί χρόνος για τη θωράκιση του συστήματος υγείας έπεσαν στο κενό, μιας και δεν υλοποιήθηκαν ούτε το 10% των αναγκών σε προσλήψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και σε κάλυψη των τραγικών ελλείψεων σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό σε κλίνες ΜΕΘ του στόλου του ΕΚΑΒ. Συνάδελφοι, στη νέα επίθεση του κεφαλαίου προβάλλει επιτακτική η ανάγκη να οργανωθούμε στα σωματεία μας, να απορρίψουμε τη μυρολατρεία, να βάλουμε μπροστά και διαπραγμάτευτα τις δικές μας ανάγκες. Τα σωματεία μας, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία, είπαμε δυνατά και ξεκάθαρα ότι τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή. Με πανελλαδικές δράσεις βγήκαμε μπροστά. Προσπαθήσαμε να δώσουμε δύναμη και κουράγιο στους συναδέλφους μας για να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη. Να στείλουμε το μήνυμα ότι πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά. Σημαντικό ρόλο έπαιξε το επιχειρησιακό σωματείο της επιχειρήσης Κλαβενίτη στη Βόρεια Ελλάδα με την άμεση αντίδρασή του στα κρούσματα που παρουσιάστηκαν στα καταστήματα της πόλης μας. Πίεσε και ανάγκασε την εργοδοσία να πάρει μέτρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν αρκετά. Άνοιξε δρόμους και σε άλλες αλυσίδες του κλάδου για το πώς οι εργαζόμενοι μπορούν οργανωμένα και συσπηρωμένα στο σωματείο τους να απαιτήσουν και να διεκδικήσουν. Τώρα προβάλλει επιτακτική ανάγκη σε κάθε εταιρεία, σε όσο το δυνατόν περισσότερα καταστήματα, να κάνουμε επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας που σε συνεργασία με το κλαδικό σωματείο θα παρεμβαίνουν άμεσα στην εργοδοσία στην περίπτωση που εντοπιστεί κρούσμα. Σήμερα ο αγώνας μας πρέπει να οργανωθεί ενάντια σε λογικές και απόψεις που καλλιεργούν μεθοδικά με τους γνωστούς πρόθυμους που ενισχύουν τη συντηρητικοποίηση, το φόβο, το δεν γίνεται τίποτα. Τέτοιες είναι οι θέσεις που μας ενοχοποιούν αποκλειστικά για την εξέλιξη της πανδημίας στο όνομα μιας ψευδεπίγραφης ατομικής ευθύνης, ενώ κρύβουν τις πολιτικές και εργοδοτικές ευθύνες για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας της υγείας, της ζωής και του εισοδήματός μας. Οι θέσεις που καλούν σε εθνική ομοψυχία και συνεννόηση για την αντιμετώπιση των πρωτόγνωρων δυσκολιών που τις υπερασπίζονται τόσο η κυβέρνηση όσο και με αυτούς που μας καλούσαν να λογαριαστούμε μετά την πανδημία, καθώς και οι δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Δουλεύουμε συστηματικά όχι μόνο για να μην ψηφιστούν νέα αντιλαϊκά μέτρα και νόμοι, αλλά για να μπουν στο κέντρο της διεκδίκησης αιτήματα που ικανοποιούν τις ανάγκες μας σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες. Προετοιμάζουμε τη δική μας απάντηση με απεργία όταν θα έρθουν προς ψήφιση τα νέα μέτρα που περιορίζουν ακόμη περισσότερο τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και τη λειτουργία των σωματείων. Στα δικά τους μέτρα απαντάμε με τις δικές μας διεκδικήσεις. Να καταργηθούν άμεσα οι αντεργατικές αντιλαϊκές διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων και των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Να εξασφαλιστεί εισόδημα που να ανταποκρίνεται στις οξυμένες ανάγκες για όλους τους εργαζόμενους και ανέργους. Σταθερό ωράριο και μείωση του εργάσιμου χρόνου χωρίς μείωση μισθών. Κατάργηση όλων των μορφών ελαστικής εργασίας, προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Να μην γίνει κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας, καμιά διακοπή σε λαϊκή κατοικία για χρέη σε νερό, ρεύμα, τηλέφωνο, διαγραφή μέρους χρεών σε τράπεζες και δημόσιο. Άμεσα μέτρα στήριξης του Δημοσίου Συστήματος Υγείας Πρόνοιας, δωρεάν για όλους, επίταξη ιδιωτικών δομών για να αντιμετωπιστούν τα άμεσα προβλήματα, υπεράσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, επίδομα ανθυγιεινής εργασίας για όσο διαρκεί η πανδημία. Η εργασιακή ζούγκλα πρέπει να μας βρει οργανωμένους και αποφασισμένους στα σωματεία μας, να τους κάνουμε ξεκάθαρο πως οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής είναι εδώ, είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα.